Πάντα, τώρα εμείς θα μεταφερθούμε στην Άξο, γιατί εκεί πραγματικά βρίσκονται σε αδιέξοδο οι αγρότες. Ο βασικός ταμιαυτήρας νερού έχει σχεδόν αδειάσει. Βλέπουμε τον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος βρίσκεται στο νησί, κάνει αυτοψία, πραγματικά καταγράφει την αγωνία των αγροτών και των κατοίκων φυσικά. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, και έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα, όταν είχαμε βρεθεί στο νησί της Σερίφου, το οποίο επίσης αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα λειψιδρίας, η εκεί η δημοτική αρχή μας περιέγραφε ότι αυτή την εβδομάδα που διανύουμε πρόκειται να θέσει σε λειτουργία μια μονάδα αφαλάτωσης. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της Νάξου είναι ότι είναι δύο ή τρία βήματα πιο μπροστά. Έχει ήδη ενεργοποιήσει από τις αρχές του καλοκαιριού τέσσερις μονάδες αφαλάτωσης. Είναι αυτές που βλέπετε πίσω μας χώρα της Νάξου, κάτω ακριβώς από το Δημαρχείο, οι οποίες τροφοδοτούν το δίκτυο ίδρυυσης με 3.600 κυβικά μέτρα νερό ημερησίως. Τραβάνε νερό από τη θάλασσα και το αφού από το επεξεργαστούν. Αυτή είναι η μοναδική λύση για πολλούς. Θα σου πω ωστόσο, Κορίνα, ότι φαινομενικά είναι μια λύση και πιθανολογούν οι άρχοντες εδώ της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ίδρυυση εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Ωστόσο, αυτή το η συγκεκριμένη λύση είναι δεν έρχεται χωρίς στην άρδευση. Δεν έρχεται χωρίς παρενέργειες. Ναι. Αυτό ακριβώς, γιατί είναι μεγάλες οι καταναλώσεις ρεύματος, είναι μεγάλο το ενεργειακό κόστος, το οποίο μετακυλείται υπό μορφή δημοτικών τελών στους κατοίκους των νησιού. Και αυτό έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Στις 16 Ιουλίου υπήρξαν επεισόδια, μια ομάδα 200 ατόμων που αντιδρά ακριβώς στην αύξηση των δημοτικών τελών, εισέβαλε στο Δημαρχείο και έκανε κατάληψη στην αίθουσα που το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίαζε. Ενώ υπάρχει μια μεγάλη γκρίνια και κριτική από τους κατοίκους στα ορεινά του νησιού, γιατί η Νάξος έχει και ένα μεγάλο ορεινό κομμάτι, οι οποίοι αντιδρούν λέγοντας ότι γιατί να επομισθούμε εμείς το επιπλέον κόστος. Γιατί ενώ επιπλέον την ίδια ώρα που δεν επωφελούμαστε. Μιλάμε, γιατί επιπλέον κόστος μιλάμε. Ο δήμαρχος μας είπε ότι είναι τρεις φορές αύξηση των δημοτικών τελών. Τα μέλη της αντιπολίτευσης μας είπαν ότι σε κάποια χωριά η αύξηση των δημοτικών τελών είναι της τάξης του 600%. Άρα είναι μεγάλη αντιπαρέμψη. Είναι ένα σημαντικό ποσό, το οποίο ουσιαστικά κάπως γκριζάρει λίγο την λύση της αφαλάτωσης, ή μάλλον αυτό που ουσιαστικά φαίνεται ως διέξοδο είναι να υπάρξει μονιμότερη λύση. Είναι μονιμότερη λύση, γιατί αυτές είναι όλες μισθωμένες για κάποιους μήνες. Να συνοδεύονται, να υπάρχουν κάποια συνοδά έργα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που να καλύπτουν αυτό την επιπλέον ενέργεια που καταναλώνουν οι αφαλατώσεις. Αυτού του είδους οι επενδύσεις όμως που περιγράφεις χρειάζονται κάποιο χρόνο προφανώς για να δουλέψουν και να υλοποιηθούν, φυσικά. Και σχεδιασμό. Άρα φαντάζει μονόδρομος αυτή την ώρα η λύση της αφαλάτωσης και ας κοστίζει παραπάνω. Ναι, να σας πω επίσης ότι η ιδιαιτερότητα της Νάξου είναι ότι περίπου το 1/3 των μόνιμου οικισμού ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Οι άνθρωποι αυτοί τους συναντήσαμε χθες, μας είπαν ότι ουσιαστικά βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ένας αγρότης μας περιέγραφε, για παράδειγμα, ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια φύτευε 80 ή 90 στρέμματα πατάτας, που είναι, εν πάση περιπτώσει, και ξακουστή η πατάτα της Νάξου, τώρα λόγω της έλλειψης νερού η καλλιεργήσιμη γη του έχει περιοριστεί στα 8 στρέμματα. Αυτοί τι ζητούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της άρδευσης, για το οποίο και ο Δήμος δήλωσε ουσιαστικά μη ικανός για να το λύσει, είναι να υπάρξει μια τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων που επεξεργάζονται στον βιολογικό καθαρισμό. Αντί δηλαδή να πέφτει το νερό στην θάλασσα, να υπάρξει μια τριτοβάθμια επεξεργασία του και να γυρίσει στον υδροφόρο. Να ποτίζουν τα χωράφια τους με αυτό το νερό. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Τσιάρα σήμερα στην εκπομπή μας, τον Υπουργό, οπότε θα θέσουμε και αυτό το ερώτημα οπωσδήποτε. Η συνολική παραγωγή πατάτας Νάξου φέτος προβλέπεται πάρα πολύ μειωμένη, Γιάννη, σωστά? Γι' αυτόν τον λόγο, ουσιαστικά αυτό μας είπαν οι παραγωγοί οι οποίοι είναι εδώ και οι οποίοι τροφοδοτούν και μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. Και μας είπαν ότι ουσιαστικά εμείς πια δεν μπορούμε να στείλουμε τα προϊόντα μας. Και αυτό για τους ίδιους είναι και υπαρξιακό θέμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, βιοπορίζονται. Σωστά. Στο τουριστικό σκέλος, οι επισκέπτες του νησιού αντιμετωπίζουν το παραμικρό πρόβλημα ή όλα είναι ομαλά? Όχι. Σε καμία περίπτωση λίγη κίνηση έχει στους δρόμους του κέντρου, γιατί αυτές τις μέρες έχει αρκετό τουρισμό, αρκετούς επισκέπτες. Τράφικ και στην Άξο μετά την Μύκονο.
Κανένα πρόβλημα, τέλεια. Γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμος κάνει βαλίτσες αυτή την ώρα και έχει προορισμό μεταξύ άλλων και την Άξο. Όχι, όχι, είναι μια χαρά. Από αυτή την άποψη, οι μονάδες αφαλάτωσης κάνουν δουλειά. Υπήρχε και ένας ταμιευτήρας νερού στις Εγκαρές, ο οποίος έχει χωρητικότητα 600.000 κυβικά μέτρα νερό. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 150. Ήταν ουσιαστικά, τον είχαν κρατήσει για ώρα ανάγκης. Μας είπαν ότι τις τελευταίες 20 μέρες, ακριβώς επειδή έχει πολλούς επισκέπτες στο νησί και μεγάλες καταναλώσεις, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Έχουν ενεργοποιήσει και τραβάνε νερό και από τον ταμιευτήρα. Άρα διακοπές στην υδροδότηση δεν υπάρχουν. Μη φοβάστε. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Σουλιώτη.